Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά και για μία ακόμη βραδιά. Είμαστε μαζί εδώ στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» και απόψε το βράδυ με τον βουλευτή Κέρκυρα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέκο Αυλονίδη. Θα συζητήσουμε και θέματα της κεντρικής ειδησιογραφίας, αλλά και θέματα τοπικά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, εμένα μου έκανε ενδιαφέρον ιδιαίτερο και το πρόσεξα μάλιστα με θετικό τρόπο αυτό το οποίο έχει θέσει ως ερώτημα σχετικά με τις δύο δημοτικές μαρίνες οι οποίες έχουν νοικιαστεί. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα το δούμε και άλλα θέματα της τοπικής μας πραγματικότητας στην ροή της εκπομπής. Αλλά θέλω στην αρχή να μιλήσουμε για αυτά τα οποία συνθέτουν ένα πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, το οποίο φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σύνθετο, δύσκολο και μάλλον εκρηκτικό για το βιοπαλαιστή της καθημερινότητας. Μ' αρέσει να το λέω αυτό και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε, γιατί και εσείς προέρχεστε από μια λαϊκή οικογένεια. 30 με 40% ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής. Η βενζίνα έχει ανέβει κατά 70%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και αν έχει πρακτικό αποτέλεσμα η λεγόμενη επιδότηση, θα έχουμε σε κάθε περίπτωση μια προσάυξη 40%. Αυτός ο άνθρωπος που έπαιρνε ένα μισθό βασικό 750, 800, 900, 1000 ευρώ, πώς θα ζήσει? Πάντως δεν μπορεί να το δικαιολογήσει η κυβέρνηση ισχυριζόμενη ότι η ακρίβεια στο επίπεδο της ενέργειας και της καθημερινότητας των ειδών βασικής διατροφής οφείλεται στο ουκρανικό. Το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό νούμερο, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για νούμερα, ίσως θα είμαστε αποθετικοί για αυτούς που θέλουν να μας παρακολουθήσουν απόψε. Το ρεύμα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αύξησε τον λογαριασμό τους 20 με 30%, άντε 35%, να δώσουμε για μία βάντα 5%. Στην Ελλάδα 80%, είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια. Το 99% της τιμής χονδρικής πέρασε αυτούσιος στους λογαριασμούς. Δεν παρενέβη, από το Δεκέμβρη πέρσι μέχρι τώρα δεν παρενέβη η κυβέρνηση έτσι ώστε να βάλει πλαφόν στη χοντρική τιμή. Και με τι βασικό μισθό στις ευρωπαϊκές χώρες? Ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το δικό μας. Διπλάσιο ως τριπλάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι η ακρίβεια αυτή πέρασε στα είδη βασικής διατροφής και όταν ισχυριζόμαστε και λέμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποστό της ελληνικής οικογένειας, των ελληνικών οικογενειών, δαπανούν τον μισθό τους τις πρώτες 2-2,5 εβδομάδες, δεν είναι ψέμα. Αλήθεια λέτε. Είναι αλήθεια. Αλήθεια λέτε. Υπάρχουν λογαριασμοί της ΔΕΗ που ξεπερνούν τον μισθό που παίρνει ένας μισθοσυντήρητος. Μου επιτρέπετε μια διακοπή, γιατί πιθανόν αυτά τα golden boys και τα golden girls που αποφασίζουν σε επίπεδο κέντρου, σε όλα τα κόμματα, δεν τα έχουν μετρήσει στην απλή λογική της πραγματικότητας. Ένας ξενοδοχείο υπάλληλος που δουλεύει πλήρως τη σεζόν, 6 μήνες. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος παίρνει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 800 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στους 6 μήνες θα πάρει 6,848, 4.800. Να πάρει και 2 χιλιάρικα από την ανεργία του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος με ένα ποσό 7.000 ευρώ θα πρέπει να βιοποριστεί, να στηρίξει την οικογένειά του, να πληρώσει ένα ενοίκιο και αν δεν έχει ένα ενοίκιο να πληρώσει και τα φροντιστήρια των παιδιών του. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο αυτονόητο των οικογενειακών του υποχρεώσεων? Το καταλαβαίνουν αυτό? Φοβάμαι δεν το καταλαβαίνουν, κύριε Βουλευτά. Γεννιέται εύλογα το ερώτημα, κύριε Ζνιάτη, γιατί πολύ σωστά το επισημάνατε και το βάλετε στον πυρήνα το θέμα. Γεννιέται εύλογα το ερώτημα. Καλά, δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την μέση οικογένεια, όσο μάλλον χειρότερα την κατώτερη οικονομικά οικογένεια από άψη εσόδων, γιατί το κάνει? Δεν βλέπει ότι αυτό θα επηρεάσει πολιτικά την όλη ιστορία? Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη. Το ιδεολογικό πλαίσιο και ο ιδεολογικός μανδύας της πολιτικής, της κυβέρνησης, είναι προσανατολισμένη στην εξόφληση πολιτικών γραμματείων και είναι ο νεοφιλελεύθερος πυρήνας της είναι αυτός που ουσιαστικά την οδηγεί εκεί και σε αυτά τα διέξοδα, τα οικονομικά διέξοδα, τα πολιτικά διέξοδα.
Επίσης παραμυθιάζεται με το επιχείρημα ότι από τη στιγμή κατά την οποία ελέγχω ένα μεγάλο κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα επηρεάσω. Πιθανό και να φοβήσω τον κόσμο, έτσι ώστε μέσα από ένα δίλεμμα φόβου ενώπιση και των εξελίξεων στο Αιγαίο, να επηρεάσω καταλυτικά την πολιτική τους θέση και στις επόμενες εκλογές να κερδίσω. Αυτό είναι αφήγημα, Φέδρο. Ναι, σήμερα... Υπάρχει ένα παράδειγμα. Τώρα εσείς και εγώ ξέρουμε τον κόσμο και την πραγματικότητα των μέσων ενημέρωσης. Στην ίδια λογική, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε την επέλαση στα θερινά ανάκτορα πριν από 3 και 5, 8 χρόνια, δεν έλεγχε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τα μέσα ενημέρωσης? Τα έλεγχε. Η κοινωνική δυναμική τη θα σέβεται? Όχι, δεν τη θα σέβεται. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε, στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, για όποιον διαβάζει δημοσκοπήσεις σωστά, και εσείς τις διαβάζετε, βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα δεν χάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Χάνει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μειώνεται δηλαδή το ποσοστό της προσωπικής του απήχησης, που υπερτερούσε κατά πολύ του ποσοστού απήχησης του κόμματός του. Σωστό, σωστή. Δηλαδή μέρα με τη μέρα αυτός που δεν έχει να φάει στο τέλος του μήνα, αυτός που δεν έχει να βάλει βενζίνη, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος και δεν το πληρώνει και φοβάται θα το κόψουν το ρεύμα, αρχίζει και βρίσκεται στα κάγκελα. Και αν τελικά πάμε σε πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι γίνεται αντιληπτό στο Μέγαρο Μαξίμου το κύμα της εξελισσόμενης δυσαρέσκειας. Θα πω δύο άλλα παραδείγματα που θέλω έτσι να καταστήσω κοινωνούς αυτούς που μας παρακολουθούν απόψε, χωρίς καμία διάθεση μικροκομματικής σκοπιμότητας. Και αυτό το λέω για όσους με ξέρουν και πιστεύουν ότι αυτό που λέω είναι αληθές. Υποστήριζαν πριν από λίγο καιρό ότι θα δώσουν 287 εκατομμύρια για να ξεπληρώσουν, να επιστρέψουν κάποια χρήματα που ήταν υπερβάλλοντα περισσότερα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ναι. Αυτά τα... Είχα αναρτήσει έναν... Τα 600 περίπου ευρώ. Ναι, έναν συλλογισμό. 287 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνηση και μέχρι τέλος του Ιουνίου θα περάσουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών. Αν το διαιρέσουμε με το 4,2 εκατομμύρια λογαριασμούς, τότε αυτό που θα δουν στους λογαριασμούς τους θα είναι από 18 ευρώ μέχρι υποτίθεται 600 ευρώ. Θυμάστε πώς έπαιξε επικοινωνιακά ο αριθμός 600. Ναι, βέβαια. Και μου κάνει εντύπωση. Δεν θα δουν στο λογαριασμό τους οι Έλληνες πολίτες ότι μέχρι τώρα, ακόμα και τώρα, τους δουλεύουν ψηλό γαζί, υποστηρίζοντας... μια πλατφόρμα στην οποία με το λογιστή σου θα μπεις και... Ναι, ναι, θα μπει. Και θα δούμε από 18 μέχρι 600. Ποιοι θα πάρουν τα 600 και ποιοι θα πάρουν τα 18. Δεν έχει τρία. Ορίστε. Τρία δεν έχει. 18. 18 μέχρι 600 ευρώ. Ναι, ναι, και εγώ έκανα λίγο. Έκανα ένα λογοπαίγνιο, δεν το καταλάβατε. Δεν έχει το νούμερο 3. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Λοιπόν, αυτό το λέω. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Δηλαδή, είναι σαν το περίφημο επιδότηση των υγρών καυσίμων. Ναι, ναι. Το οποίο σε τρελαίνει. Έτσι. Μιλάμε για 16,5 ευρώ το μήνα, το 50 εδώ στη δική μας περιοχή, ή 16,5 ευρώ το μήνα. Τα 16,5 ευρώ το μήνα, με βάση αυτή την ανατίμηση, είναι αέρα κουβέντα. Ούτε 50, είναι περίπου 43 ή 44, αν θυμάμαι καλά το ποσό αυτό. Είναι πολλά τέτοια παραδείγματα με τα οποία προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι παρεμβαίνει με δυναμικό τρόπο, αντί, προσέχτε, να ακολουθεί μία επιδοματικού χαρακτήρα πολιτική, δεν εφαρμόζει πολιτική εκεί που δημιουργείται το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η ανατίμηση της ενέργειας, δηλαδή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και εν πάση περιπτώσει άλλων, για να μην περάσει στους λογαριασμούς πρέπει να καταργήσει την ρήτρα, να προσαρμογήσει σε κάθε περίπτωση να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής. Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δίνοντας τα 287 εκατομμύρια ευρώ με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι επικοινωνιακά θα κλείσει τα μάτια των ανθρώπων. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν βλέπουν μόνο με τα μάτια, δεν ακούνε μόνο με τα αυτιά, βάζουν το χέρι και στη τσέπη. Και όταν η τσέπη μένει άδεια τη δεύτερη, την τρίτη εβδομάδα από το μισθό τους, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει και προβληματίζεται ο Έλληνας και δεν ακούει το τι του πιπιλίζουν τα αυτιά και τι
προσπαθούν να περάσουν μέσα από την οπτική, από την εικόνα των τηλεοράσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης συνολικά και σε λίβδη. Άρα λοιπόν, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σωστά λοιπόν επισημάνεται αυτό το πράγμα και δεν είναι υπερβολή να το ισχυρίζουμε και να το λέω ότι υπάρχουν λύσεις με τη μόνη διαφορά. Αυτό εκεί ήθελα να έρθω. Ωραία, εγώ λέω και εσείς, συμφωνούμε και δύο, ότι μας κοροϊδεύετε. Μας λέτε αέρα κουβέντες. Εμείς θέλουμε λύσεις ουσιαστικές και πρακτικές. Ξέρουμε όλοι κάτι, και επειδή θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, ότι πράγματι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και ότι στον κορβανά του κράτους δεν υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Και έχουμε απέναντί μας μια προκλητικότητα μιας γείτονος χώρας, η οποία να πάει στιγμή να δημιουργήσει άλλες αναγκαιότητες. Τι λύσεις έχει στα χέρια της αυτή η κυβέρνηση και κατά την άποψή σας, την κομματική σας θεώρηση, δεν τις παίρνει για να εξυπηρετήσει αυτό το βιοπαλαιστή της καθημερινότητας? Για να σας πω, θα σας κάνω ένα τον ελεύθερο επαγγελματία. Θα σας κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε φυσικά. 7 δις ήταν οι εξοπλισμοί μας για να πάρουμε φρεγάτες και τα περίφημα Ραφάλ. Θυμάστε με τη Γαλλική Συμφωνία. Πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο ο κύριος Μητσοτάκης και παρήγγειλε 4 δις F-35 αεροπλάνα. 7,5 δις περίπου πριν από 4-5 μήνες υπολογίσαμε ήταν απευθείας αναθέσεις διαφόρων έργων και προμηθειών στους ημετέρους. Όταν λέτε ημετέρους... Όταν γίνεται μια απευθείας ανάθεση μεγάλων ποσών, δεν είναι μια απευθείας ανάθεση 7.000 ευρώ, είναι αναθέσεις οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκαν χρήματα. Βρίσκονται χρήματα στην ΔΕΗ να παίρνει ο διοικητής της 360.000 ευρώ το χρόνο. Όταν πολλαπλασιάστηκαν οι υπάλληλοι, οι οποίοι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι... στελεχώνουν το επιτελικό κράτος. Αλήθεια, και οι αμοιβές τους είναι αλήθεια, πλέον ενώ είχε υποσχεθεί και είχε καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι εκεί... θα μειώσω τον αριθμό. Εκεί λέτε αλήθεια. Εκεί υπάρχουν... Επιτρέψτε μου την επίρρωση, γιατί έχει σημασία, έχει αξία και εσείς και εγώ γνωριζόμαστε και μας γνωρίζει και ο κόσμος. Πράγματι ο Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στα γραφεία ένα πολύ μεγάλο αριθμό μετακλητών υπαλλήλων. Αυτούς που ακολουθούν οι υπουργούς, γενικούς γραμματείς κτλ. Και ότι η δική του οπτική ήταν ένα μικρό ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα με μικρότερο αριθμό μετακλητών υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο νούμερο μετακλητών υπαλλήλων που έχει υπάρξει ποτέ στην διοίκηση του κράτους σε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Άκουσε κάτι άλλο, αγαπητέ Σπύρο Ζηνιάτη. Θυμάστε τι είχε με γίνει. Με κατώτερο μισθό 2.500 το μήνα. Μίλησα προηγουμένως. Με κατώτερο μισθό 2.500 το μήνα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, ωραία. Για να τα λέμε κάποια πράγματα. Λέμε 360.000 ευρώ ετησίως για τον διοικητή της ΔΕΗ, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως τώρα. Προσέξτε, να σας πω, κάνω μια σύγκριση για να δείτε πώς ας πούμε περνάνε την άποψή τους χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Είχε νοικιάσει κάποιο σπίτι ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε με εκείνη την εξοχική κατοικία. Ναι. Τι ακριβώς του έσερναν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αποδείχτηκε ότι το έχει μισθώσει ένας ποσού 500 ευρώ το μήνα. Όταν όμως από την πλευρά μας τώρα, έτσι, είπαμε ότι το Golden Boy της ΔΕΗ που παίρνει 360.000 ευρώ κτίζει ένα τεράστιο σπίτι, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, εμείς λαϊκίζαμε. Αυτοί δεν λαϊκίζαν. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω με απλά λόγια σε αυτούς που μας παρακολουθούν να κοσκινίζουν την είδηση, να παρακολουθούν και την αντίθετη άποψη, να βλέπουν την πληροφόρηση αμφίπλευρα, να την βλέπουν συνολικά. Θα έλεγα την λέξη ολιστικά, αλλά τη χρησιμοποίησε, την κέρδισε με το σπαθί του κ. Μητσοτάκης. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες πληροφόρησης του μέσου Έλληνα πολίτη που αν έχει λίγο κουράγιο, μέσα από τον λίγο χρόνο που το απομένει μετά από τη δουλειά και τον βιοπορισμό, να παρακολουθήσει από πηγές διάφορες την είδηση, μπορεί να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα. Εμείς του είπαμε 3-4 πράγματα απόψε, τα οποία φαντάζουν άμεσα ότι είναι αληθινά. Κύριε Αυλονίδη, ό,τι και να του πείτε, από τη στιγμή που στο τέλος του μήνα η τσέπη είναι άδεια, αυτό είναι το
ποιο 38 γεγονός. Και την ίδια ώρα βλέπει το πάρτι των ημετέρων. Το σύστημα της εξουσίας που απολαμβάνει τα προνόμια της εξουσίας. Και λέει λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, χτες το βράδυ είχα τον Αλέκο, συγγνώμη, είχα τον Γιάννη Τρεπεκλίδο. Ναι. Και ο οποίος είπε, εξελέγει η κυρία Ιδρέου, με ένα κατηγορό απέναντι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Ναι, αυτό δεν έπαιξε ρόλο. Ναι. Δεν κατακριμνίστηκε το κόμμα σας στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχοντας όλα πίσω το βάρος. Όλα τα χάσε. Ναι, ναι, έχοντας το βάρος των απορριμμάτων με θεμελή. Γιατί εκλογικά πήγατε δίπλα-δίπλα. 300 ψήφοι ήταν η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Στις εθνικές. Λίγο λιγότερο από 400. Ναι, στις εθνικές εκλογές. Ναι, πολύ μικρό ποσοστό. Λέω όμως αυτοδιοικητικές γιατί τα σκουπίδια. Βγήκε η κυρία Ιδρέου και είπε ότι εμείς πράσινα σημεία. Ανακύκλωση στην πηγή, όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με το εργοστάσιο. 3 χρόνια. Έγινε τίποτα? Όχι. Ξέρετε πόσα δαπανώνται το μήνα για όλα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει μπλε? 7 το χρόνο, συγγνώμη, το μήνα. 7 εκατομμύρια ευρώ για να στέλνουμε τα σκουπίδια μας ταξίδι στην Κοζάνη. Αυτά δεν είναι λεφτά που λείπουν. Από παραγωγικές υποδομές που θα φέρουν χρήματα και θέσεις εργασίας και μεροκάματο. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως. Είναι έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Η κυρία με υποστηλώματα φυσικά. Η κυρία Ιδρέου, κάποιους οι οποίοι το είναι στο κοινάλ. Με υποστηλώματα το λέω αυτό. Η κυρία Ιδρέου, όταν και εγώ ήμουν μέχρι το 14 επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Κεντρικό Δήμο της Χέκερας επί Δημαρχίας Τρεπεκλή, η κυρία Ιδρέου ήταν διαπρίσιος κήρυκας της... των ενεργειών έτσι ώστε να κατασκευαστεί το εργοστάσιο κτλ. Και εν πάση περιπτώσει κατακρίναμε τις πολιτικές εκείνης της εποχής. Όμως, με αυτά τα επιχειρήματα τα οποία είχε, τα 3 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, κοντεύουμε τέσσερα, δηλαδή τον επόμενο χρόνο είναι δημοτικές εκλογές. Θα πρέπει να έχει λύσει το πρόβλημα και δεν το έχει λύσει. Αποτέλεσμα ήταν ότι μεταφέρθηκε ο του θαύματος αυτή η αρμοδιότητα στην περιφέρεια Ιωνιονίσων και στην κυρία Ρόδη Κράτσα, την οποία έχουμε ελέγξει και κοινοβουλευτικά και έχουν ακυρωθεί αποφάσεις των οργάνων, και παρά το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί βλέπω ότι εκτελείται το έργο της κατασκευής εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Κεφαλονιά, ενώ το Σύμβουλο της Επικρατείας, λέτε για την παράβαση. Ναι, ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα το κοιτάξω λίγο αυτό νομικά να δω τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ακυρώθηκε η διαδικασία της δημοπράτησης του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω χοντρά ότι πολλές φορές ο πολιτικός λόγος πρέπει να κοσκινίζεται από τους πολίτες. Και εγώ που μιλάω τώρα πρέπει να κοσκινίζουν τη θέση που παίρνω για τα μείζωνα θέματα αυτού του τόπου. Εγώ βαφκαλίζομαι ή μάλλον περηφανεύομαι ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου, έχω κάνει πολλά λάθη στη διαχείριση πολιτικών υποθέσεων, έχω κάνει λάθη στον προφορικό μου λόγο και στην επιχειρηματολογία μου, όμως πίστεψέ με, δεν λέω ψέματα. Ίσως κάποιος να γελάσει, δεν λέω ψέματα. Προσπαθώ δηλαδή να προσεγγίζω την πραγματικότητα και την αλήθεια και αυτή να μεταφέρω στον κόσμο, έστω και αν μειωθεί το πολιτικό μου αποτέλεσμα. Είναι ένα στοιχείο μιας αγωγής ενός πολίτη. Παραδείγματος χάρη. Το έκανα λάθος, δεν είναι κακό. Αλλά να μην επαναλαμβάνεται το λάθος. Και να απολαμβάνω τα προνόμια της εξουσίας και να μην αισθάνομαι αυτό, ναι, το οποίο βιώνει μια κοινωνία. Θα μου πείτε, συγγνώμη που μιλάω. Και να λέω σαν τη Μαντάμ Σουσού, σε εκείνα τα καταπληκτικά κείμενα του Ψαθά, τι θέλουν από τη φτωχή, δώσ' τους λίγο. Λέει δεν έχουν ψωμί. Γιατί δεν τρώνε πάντε σπάνι? Σωστά. Λοιπόν, προσπαθώ να πω, χωρίς να θέλω να κάνω προπαγάνδα του εαυτού μου, να διαφημίσω τον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ να πω ότι εκείνο που εν τέλει έχει πολιτικό αποτέλεσμα σε κάποιους από εμάς που είμαστε μοροφιλόδοξοι ή ματαιόδοξοι ή φιλόδοξοι, αυτό που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό αποτέλεσμα είναι να λες την αλήθεια, έστω και αν άμεσα σου επιφέρει αρνητικά πολιτικά αποτελέσματα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι ανέβασε η υπόθεση καθαριότητα στην Κέρκυρα δημάρχους και βουλευτές. Ναι, βέβαιος. Έριξε δημάρχους και βουλευτές. Ναι. Το και το Τεμπλόνι το κόμμα, φτιάξαμε το νέο Αραράτ. Το δικό μου το κόμμα. Και στο Τεμπλόνι φτιάξαμε το νέο Αραράτ. Το δικό μου το κόμμα έχασε περιφέρεια, δεν
είχε ψηφοδέλτιο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, έτσι. Οι δύο συνδυασμοί που υποστηρίχθηκαν στο Δήμο Βορρά και Νότου είχαν ισχνά σχετικώς αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να λέμε απολύτως την αλήθεια. Εγώ, ξέρετε, γιατί βγήκα βουλευτής, υποστήριζα με παρησία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην υπόθεση της Λευκύμης ιτήθηκε. Ναι. Δεν ιτήθηκε. Το να κάθομαι να απαντάω. Όχι, επειδή τα λέγαμε και σε όλη την περίοδο. Ναι. Χωρίς να έχετε καμία κομματική και θεσμική ιδιότητα. Ναι. Καλούσαμε τον Αλέκο Αυλονίτη ως έγκριτο κερκυραίο νομικό και ταυτόχρονα έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει τη θητεία του στην αυτοδιοίκηση. Έχει υπηρετήσει θητείες στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Και στα έδρανα της αντιπολίτευσης και ως δήμαρχος. Και θυμάμαι αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσω ενικό. Έλεγες, Αλέκο. Έλεγες ότι διαφωνώ, έπρεπε να είχαμε προχωρήσει το εργοστάσιο. Ναι. Όπως το είχε αφήσει ο Τρεπεκλής. Και από εκεί και πέρα, τι βελτιώσεις θα κάναμε, μπορούσαμε να τις κάνουμε. Και έλεγες πράγματα που δεν τα έλεγες μονάχα εσύ. Εγώ θυμάμαι τον Ανδρέα του Παντή, αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έλεγε ο Ανδρέας του Παντής. Mm. Αυτά λέγανε μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Ογκούσης. Αυτά λέγανε. Και τελικά, ωραία, έφαγε το χλαπάτσο εντός εισαγωγικών ο Νικολούζος. Ένα σύστημα αποδομήθηκε. Ήρθε ένα καινούριο σύστημα, το οποίο δηλώνει εκλεχτή συγγένεια με το σύστημα εξουσίας του σημερινού Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το δούμε σε επίπεδο πρακτικό. Όλα, όλα. Αυτά πρέπει να δεν το πρέπει δούμε. Να δούμε σε και πρακτικό να μην επίπεδο και ανθρώπους, το μεροκάματο, ρε παιδιά, κάτι, της ζωής να σας πω κάτι που ίσως ακουστεί ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτά που λέω. 7 εκατομμύρια ευρώ για να πάμε τα σκουπίδια μας στην Κοζάνη. Τεράστιο κόστος. Χωρίς να έχουμε... Πρόσεξε, μισό λεπτό, γιατί δεν είναι σοβαρό. Μην το προσπερνάμε έτσι. Αν είχαμε κάνει ανακύκλωση, θα πληρώναμε ίσως τα μισά. Και θα είχαμε έσοδα από την ανακύκλωση. Και γιατί δεν το έχουμε κάνει 3 χρόνια, ρε παιδιά? Γιατί? Σωστό, σωστό. Θα πω κάτι όμως που το οφείλω στον εαυτό μου. Όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής προσωπικότητας που παίζει κάποιο ρόλο στην τοπική κοινωνία ή συνολικά στο κράτος, πρέπει να δούμε το συνολικό του έργο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο Κώστας Νικολούς, μιας και αναφέρουμε το όνομά του, χρημάτισε δήμαρχος και στον τομέα της καθαριότητας υπέστη όλα αυτά τα οποία υπέστη. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτικής που άσκησε, το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας και έχει ένα θετικό πρόσημο. Παραδείγματος χάρη, έργα τα οποία είχε μελετήσει εκτελούνται τώρα. Ποια? Χρήματα που έχει αφήσει. Ποια? Και στη δημοτική οδοποιία και σε άλλα έργα μελέτες έχει αφήσει. Μην το κάνουμε, απλώς προσπαθώ. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Εγώ θυμάμαι η Κέρκυρα να πνίγεται στο σκουπίδι και να είναι στι ΗΠΑ και να βλέπουμε ότι ακούσατε, και εργοστάσια με. Ακούστε με λίγο. Σουβλάκια. Εκτός, είπα, από το κομμάτι που αφορούσε την καθαριότητα, το οποίο τον καθόρισε αρνητικά, ένα κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα λεπτά, πιο σοβαρά. Φτιάξανε, δημοπρατήσανε και φτιάξανε άλλο ένα θέατρο ξύλινο στο Μόρεπο, το οποίο πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις και να μπει ο εισαγγελέας και να το ψάξει. Ναι, άλλο θέλω να πω, αν έχεις την καλοσύνη μπορεί να το ακούσεις ολόκληρο ως φράση. Τα ακούω. Δεν είπα ότι έκανε καλά για την καθαριότητα, έκανε λάθη. Ο άνθρωπος, όπως έκανα και εγώ, όπως κάνεις και εσύ. Ναι. Σε μια εκπομπή μπορεί να κάνεις και εσύ λάθη. Κάνεις ή δεν κάνεις, έτσι. Φυσικά λέω όμως, είναι και ένα κομμάτι της πολιτικής του, παραδείγματος χάρη στον τομέα των μελετών. Στον τομέα των χρημάτων που άφησε και που τα διαχειρίζεται η κυρία Ιδραίου, και πρέπει κάποια στιγμή να λέμε ότι αυτό το έργο το οποίο εκτελώ εγώ είχε ξεκινήσει επί δημαρχίας του Νικολούζου, επί δημαρχίας του Αυλονίτη, επί δημαρχίας του Ζηνιάτη. Πρέπει δηλαδή να αποκτηθεί ένα είδος πολιτικής εντυμότητας και να αξιολογούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους και να μην δομούμε την πολιτική μας προσωπικότητα σε έργα άλλων. Είμαι σαφής σε αυτό. Πάω στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά να μιλήσουμε και λίγο για τις μαρίνες. Ναι, θα μιλήσουμε. Θα έχουμε παρέλαση υπουργών το επόμενο διάστημα. Να τους ρωτήσετε τότε. Εάν μας τιμήσουν με την παρουσία τους εδώ. Αλλά κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις και δεν έρχονται. Εκτός και αν τυχεί και είναι τίποτα γνωστό. Όχι, καλά κάνετε και κάνετε δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί τότε ποιος ο λόγος να ασκείτε τη δημοσιογραφία, αν. Έχω πάντως φιλοξενήσει υπουργήνα του ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία μου είπε, με ρωτήσατε αυτά στο διάλειμμα. Πριν την συνέντευξη. Αχ, μην μου πείτε αυτό, μην μου πείτε. Και λέω, με συγχωρείτε για πολύ, γιατί ήρθατε εδώ? Θα μου την πεις μετά, ε. Ότι λέω και δημόσια. Κυρία Κουντουρά.
Πάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα με τον κύριο Αλέκο Αυλονίτη απόψη, τον βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθάνεται και αυτός πάντως ότι πιθανόν τον Οκτώβριο να έχουμε πρόορες εκλογές, έτσι. Ναι, μέχρι προχτές είχα την άποψη ότι θα εξαλείψει την τετραετία. Τώρα, αν πρόσεξες, αγαπητέ φίλε Σπύρο, σήμερα και χτες έχει κυκλοφορήσει ευρύτατα και στον τύπο. Ευρύτατα. Η πληροφόρηση ότι θα έχουμε σοβαρότατα και θερμά επεισόδια στο Αιγαίο και ότι αυτό οδηγεί με βεβαιότητα άμεσα σε εκλογική αναμέτρηση για τη διαχείριση τέτοιου είδους ζητημάτων από μια νέα κυβέρνηση με νέα λαϊκή εντολή. Διαψεύτηκε σήμερα, αλλά έχουν πέσει μαχαιρώματα μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την διαρροή μια τέτοια πληροφορία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και έντονες εσωτερικές αντιδράσεις και προβλήματα. Εγώ σήμερα συνομίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα ναυτιλιακά. Πάρα πολύ έμπειρος. Ένας σοβαρός άνθρωπος. Ο οποίος μου είπε ότι η διαχείριση που κάναμε στην περίπτωση του Ιρανικού πλοίου, που είχαμε τα αντίπεινα τώρα. Τον δύο. Ναι, τα δύο. Ήταν μια λανθασμένη κίνηση και έχει να κάνει με τη σπουδή την οποία επιδεικνύουμε στα κελέσματα. Ναι. Τον, πάντως είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις συμμάχων μας πέραν του Ατλαντικού. Νιώθετε πάντως και εσείς ότι κάτι κυοφορείτε. Ναι. Πληροφορηθήκαμε ότι θα έχουμε σειρά υπουργών το επόμενο διάστημα να περάσουν και από τον νησί των Ιθαγενών. Ερώτηση, σας έχει απαντήσει ο Βορύδης για την υπόθεση των προσλήψεων στην περιφέρεια? Όχι. Είπε ακόμη. Θα το μελετήσω. Δεν την κάλυψε την κράτσα. Όχι, όχι. Έχει θα στείλει, το έχει μελετήσω στείλει, και θα σας απαντήσω. Έχει στείλει στον ΑΣΕΠ να ερευνήσει το όλο θέμα. Και ακόμα περιμένετε απάντηση. Ναι. Θα μου κοινοποιήσει την απάντηση. Ακούστε να δείτε. Εάν είσαι κυβέρνηση και τέτοιου είδους κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει σε πολλά επίπεδα. Εδώ λέμε ότι παρεμβαίνει σε ανώτερο επίπεδο στη δικαστική εξουσία. Ας τα αφήσουμε αυτό, είναι πολύ λεπτό θέμα. Και δεν θέλω να επεμβαίνω σε τέτοια ζητήματα, μιας και είμαι δικηγόρος. Υπεκφεύγει το Υπουργείο στέλνοντας την υπόθεση αυτήν στο ΑΣΕΠ. Η γνώμη μου είναι ότι μπορούσε. Είναι νομικός ο κ. Βορύδης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει, ας το πούμε, μια, να μην πω τη λέξη λαθροχειρία, μια κομματικού χαρακτήρα διαδικασία, εκμεταλλευόμενη τον κατεπήγοντα χαρακτήρα της όλης ιστορίας αυτής λόγω COVID, για να πάρει δικούς της ανθρώπους. Αυτό είναι χοντρά. Πήρε χοντρή όλη η ιστορία. 60. Είναι χοντρή η ιστορία. 90 ήταν οι αιτήσεις, ναι. Πήρε 20 ή έχασε 60. Το χοντρό είναι στην ιστορία ότι εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους για πολιτικούς λόγους που έχουν ανάγκη. Ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Διότι παίρνεις αυτούς που εσύ νομίζεις ότι θα σε ψηφίσουν, όμως είναι στρατιές άλλες ανέργων οι οποίοι θέλουν και αυτοί να κάνουν δουλειά. Και αυτή η συναλλαγή. Παιδί μου, πώς να στο και πω, οι οικογένειες λίγο που έχουν φάει την κακαράτσα τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να τους δώσουν εφόδια και διεκδικούν μια αξιοπρεπή διαχείριση του είναι τους. Ναι, ναι. Όταν πρόκειται να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο, αγαπητοί κύριε βουλευτά, έχετε τις τελευταίες ημέρες πει με πολλά ερωτηματικά και είδα ότι κανείς δεν έσπευσε να σας απαντήσει επί της ουσίας. Και τα οποία χαίρομαι που τα είπατε. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πρέπει να λέμε κάποια πράγματα σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να αισθανόμαστε λογικές σκανδαλισμού. Ο Δήμος Κερκυραίων έκαμε τη διαδικασία και στις δύο μαρίνες που ήταν στη να τις μισθώσει σε εταιρείες διαχειρίστριες. Στη δική μου άποψη θα έπρεπε να κάνει μια μεικτή εταιρεία, όπως έχουν κάνει οι άλλοι δήμοι, σε αδιάφορα άλλα μέρη της χώρας. Και να έχει θέλει μια πολιτική θέση. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έκαμε δύο δημοπρασίες και έχουμε δύο αναδόχους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μέσα. Η μία, μάλιστα, την περίπτωση της Μπενίτσας, έχει γίνει η εγκατάσταση εδώ και πόσο, παρακαλώ πολύ, ένα χρόνο. Έχει έρθει εδώ ο κύριος Θεοχάρης. Και είχε μεταβαΐων και κλάδο. Να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα ότι δεν είχε αδειοδοτηθεί.
Και πληροφορήθηκα από το δελτίο τύπου του κυρίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι έκανε παρέμβαση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την επίσπευση διαδικασιών αδειοδότησης, όπως και στην περίπτωση της Αλίπας. Και εσείς έχετε βγάλει μια ανακοίνωση και κάνετε και μια παρέμβαση, μας έχετε κάνει δηλώσεις και εδώ σωστά. Είπατε, ρε παιδιά, οι εκμεταλλευτές αυτών των χώρων πώς κάνουν συμβόλαια μίσθωσης? Σε ποιο χώρο? Δηλαδή, σου κόβω εισιτήρια για να πας να παίξεις στο Λούνα Πάρκ, αλλά δεν έχω άδεια να λειτουργήσω στο Λούνα Πάρκ. Ακούστε, να σας απαντήσω στο ζήτημα αυτό. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν το παίζω εισαγγελέας, είμαι βουλευτής. Ακούω. Πληροφορούμε και έρχονται άνθρωποι και μου λένε το τι ακριβώς συμβαίνει. Προσπαθούν οι εταιρείες αυτές να συντάξουν συμφωνητικά, να μισθώσουν τον χώρο μέσα στα λιμάνια αυτά σε διάφορους επαγγελματίες και με έναντι ενός καλού μισθώματος. Εγώ δεν επισέρχομαι στη διαδικασία αυτή. Απλώς μου γεννιέται το εύλογο ερώτημα. Όταν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 12,5 τετραγωνικών μέτρων που θα πουλάει μια πορτοκαλάδα και ένα ούζο δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε 5 λεπτά χωρίς άδεια γιατί θα τον πάρουν αυτόφορο. Δεν μπορεί δομές τέτοιου χαρακτήρα που για αυτές προβλέπεται μέσα από ειδική νομοθεσία να προβούν σε ορισμένες ενέργειες τέτοιες για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων που θα πάνε εκεί πέρα για να τηρούν έναν κανονισμό λειτουργίας που θα πρέπει ουσιαστικά να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να το λειτουργούν. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι από τους ανθρώπους που λειτουργούν τόσα χρόνια εκεί λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα λιμάνια χωρίς άδεια. Αυτό τι σημαίνει? Μπορώ να νομιμοποιώ εγώ αυτές τις πρακτικές όταν η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών λειτουργεί με την αρχή της νομιμότητας? Για πέστε μου. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να αποφύγω τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε μια τέτοια παράληψη της πολιτείας, παράληψη του Δήμου, παράληψη των επιχειρηματιών. Πρέπει να λειτουργήσουν, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να λειτουργήσουν με άδεια. Τώρα, τι θα γίνει στο μεταβατικό στάδιο? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν έχουν πάρει άδειες. Επειδή τυχαίνει και γνωρίζω τον κύριο Κουτσοδόντη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της μιας από τις δύο μαρίνες, πληροφορήθηκα ότι έχει πάει να δώσει τις υπηρεσίες του και στην άλλη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τη δουλειά αυτή. Ίσως είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία λέει και ίσως να μπορούσαμε να τα υλοποιήσουμε, γιατί υποφελία πολλών θα ήταν αυτά τα πράγματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να μην έχει αδειοδοτηθεί όμως ένα χρόνο τώρα η μαρίνα της Μπενίτσας και εδώ και μερικούς μήνες η μαρίνα της Παλιογαστίτσας, σημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα. Έτσι λέω εγώ, στην κοινή λογική. Γιατί τώρα, ένα χρόνο, όχι απλά όταν έρχεται ο υπουργός, κάνει εγγένεια, λέει ό,τι λέει ο κύριος Θεοχάρης. Και τελικά αυτή η μαρίνα δεν έχει άδεια. Συγγνώμη, τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος πως μια τέτοια ενέργειά μου θα γίνει αποδεχτή ή σε κάθε περίπτωση θα χλεβαστεί ή θα πολεμηθεί. Το λέω για τον εξής λόγο. Έρχεται ο βουλευτής της Κέρκυρας, ο οποίος θέλει όλοι οι επιχειρήσεις, όλοι όσοι κατέχουν μικρά πλοιάρια τα οποία ελιμενίζονται στο λιμάνι της Αλίπας ή των Μπενιτζών, θέλουν να δουλέψουν, να βγάλουν το μεροκάματο κτλ. Και έρχεται να μας το παίξει ο Αμπλονίτης, ελεγκτής της νομιμότητας. Δεν το κάνω γι' αυτό. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί η όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ σε όλους όσους συμβάλλονται και λειτουργούν και επιχειρούν μέσα στα λιμάνια αυτά. Όταν δεν είναι αδειοδοτημένα, αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και ένα ναυτικό ατύχημα να γίνει, ακόμα και μια διαφορά που θα προσπαθήσουν να απειληθεί δικαστικά, μια τέτοια ιστορία δηλαδή, να πάει στα δικαστήρια όταν ο χώρος αυτός δεν είναι αδειοδοτημένος, ελέγχεται και εγκυρώεται αυτό των συμβάσεων. Επίσης, τονίζω ιδιαιτέρως τον κοινωνικό χαρακτήρα της άσκησης των λειτουργιών εντός των λιμανιών αυτών. Τα λιμάνια αυτά
Από τα λιμάνια αυτά ζούσαν οικογένειες, πολλές γενιές ανθρώπων, και που σημαίνει ότι θα έπρεπε η πολιτεία και ο Δήμος να προασπίσει τον κοινωνικό χαρακτήρα των λιμανιών αυτών. Εδώ βάζω μια ένσταση. Παρακαλώ. Τώρα ειλικρινά. Έχεις δίκιο. Σωστά το λες. Πάρα πολύ σωστά. Αυτά ήταν αλευτικά καταφύγια. Και θελήσαμε να τα κάνουμε μαρίνες. Ναι. Γνωρίζοντας ότι για να το φτιάξεις μαρίνα, κλείνεις το κεφάλαιο του να είναι αλιευτικό καταφύγιο. Και καταφύγιο των σκαφών ή χώρος ελιμενισμού των σκαφών των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή. Σωστά. Το ξέραμε η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ο φίλος σου και φίλος μου, ο Κώστας ο Χαλικιάς, ο δήμαρχος Παλαιοκαστών, όταν προχώρησε την ιστορία, ήξερε, διότι είναι οικονομολόγος και σπουδαγμένος, ήξερε πολύ καλά ποιοι είναι οι όροι χρηματοδότηση και οι προδιαγραφές. Γιατί το προχώρησαν. Δεύτερον, στην περίπτωση της Μπενίτσας, το ξέρανε. Το ξέρανε. Το ξέρανε. Και επομένως, σήμερα, ερχόμαστε και λέμε τι. Και την ίδια ώρα, αγαπητέ μου κύριε βουλευτά, το πλήθος των αλλιευτικών καταφυγίων της Κέρκυρας είναι πλήρως εγκαταλειμμένα. Κοφού καμπάνα και λαλή, κοφού και αθυμιατίζει, λένε στο χωριό μου. Τίποτε, σαν να μην ακούει κανείς τίποτα. Σαν να μην αισθάνεται κανείς τίποτα. Σαν να μην ακούει κανείς τίποτε. Γι' αυτό το βιοπαλαιστή του μεροκάματου που έχει μια τράτα και πάει να βγάλει μεροκάμα. Ναι, αυτό που λες έχεις απόλυτα δίκιο. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση κάποιων λιμανιών τη στιγμή κατά την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει το θεσμικό πλαίσιο και το know-how να τα λειτουργήσει. Ναι. Δεν είμαι αντίθετος. Εκείνο που λέω είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο καθένας από τους διαχειριστές αυτών των λιμανιών θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να αδειοδοτηθεί αυτός ο χώρος ελιμενισμού των σκαφών για πολλούς και διάφορους λόγους. Παραδείγματος χάρη, θυμάσαι τι έγινε με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που άνοιξε μέσα στο λιμάνι των Πενιτσών. Οι άλλοι απέναντι τα καταστήματα άρχισαν να διαμαρτύρονται, γιατί σου λέει εγώ έχω όλες τις προϋποθέσεις και έχω αδειοδοτημένο το κατάστημά μου. Αυτό το οποίο είναι μέσα στο λιμάνι και το οποίο πιθανόν, σωστά ή λάθος, δεν το ξέρω, να μου πάρει κάποιους πελάτες, δεν είναι αδειοδοτημένο. Δεν είναι λογικό ένας που θέλει να σκέφτεται με πνεύμα ισότητος και ισοπολιτείας. Βεβαίως. Να το σκέφτεται. Βεβαίως. Τι ενέργειες να κάνει. Εγώ συμφωνώ. Άρα θεωρώ ότι και αυτή η ενέργειά μου δεν ξεπερνάει το όριο αυτό. Δηλαδή η ισότητα, η ισονομία προς όλους πρέπει να είναι κυρίαρχο στοιχείο της ασκούμενης πολιτικής από τον κοινοτάρχη του χωριού, πες ένα ωραίο χωριό, το Σοκράκι ας πούμε, μέχρι το κράτος, τον πρωθυπουργό της πατρίδας. Ναι, αλλά θέλω... Τώρα επαγγελματίας πολιτικός δεν είσαι. Όχι βέβαια. Θα γυρίσεις. Η δουλειά μου ή όταν θα πάρω σύνταξη. Έχεις το γραφείο σου, δόξα τον Θεό, έχεις οικογένεια. Βεβαίως. Έχεις παιδιά, έχεις και παππούς. Το σημαντικότερο όλο. Το σημαντικότερο όλο, ναι. Λοιπόν, αυτό το σύστημα εξουσίας της Αθήνας αντιλαμβάνεται ότι δεν υπηρετεί όχι βασιλευωμένη, αλλά μια χώρα στην οποία έχεις μοναρχία. Ναι. Τι θέλω να πω. Κάνει μια ανάρτηση απόψε το βράδυ ο συνάδελφός σου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε και μια φωτογραφία ότι πήγε στο Σκρέκα και δίνει παράταση ένα μήνα ο Σκρέκας. Κοιτάζω στα mail του σταθμού, καμία ανακοίνωση του Σκρέκα. Λέει αλήθεια, σκέφτομαι ο Γκίκας ή πουλάει εξυπηρέτηση. Και αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, γιατί δεν θα βγάλει ανακοίνωση μετά από μέρες ο Σκρέκας, συνέβαινε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνέβαινε και με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Οι κυβερνητικοί βουλευτές παίζανε σε αυτό που ευφυώς είχε κάποτε κατακεραυνώσει ο Μακαρίτης, ο Τάσος Ζημάρης, το κατόπιν ενεργειών μου. Κατόπιν ενεργειών μου, κατόπιν ενεργειών μου, κατόπιν ενεργειών μου. Αυτή δηλαδή είναι η παρανία του 21ου αιώνα. Ναι. Προκαλώ τους τηλεθετές μας να βάλουν στο Google τη λέξη «Δασικοί χάρτες παράταση», τότε θα δούνε ότι ο κύριος Γκίκας εδώ λέει ότι με δικές του ενέργειες παρατάθηκε για ένα μήνα η υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Ο Φόρτωμας, ο φίλος μου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής στη Δωδεκάνησα, δεν κάνω λάθος, εκεί εκλέγεται, ή στις Κυκλάδες, δεν θυμάμαι,
Γράφει στο δελτίο τύπου του, με ενέργειες του βουλευτή του κ. Φόρτωμα, παρατάθηκαν οι αντιρρήσεις για δασικούς χάρτες. Μετά σου λέει κυβέρνηση Αρίστων. Λοιπόν, με ενέργειες του βουλευτή. Μπράβο, κύριε Σκρέκα. Θα βρείτε πάρα πολύ. Μπράβο, ωραιότατο αυτό το αφήγημα του 21ου αιώνα. Ναι, ναι. Φυσικά εκεί δεν θα βρεις την ερώτηση δικιά μου που με επιχειρήματα λέω ότι πρέπει να υπάρξει παράταση και τα λοιπά, δεν πρόκειται να την βρεις εκεί. Ούτε του δικηγορικού συλλόγου. Ούτε του δικηγορικού συλλόγου. Έτσι. Που έκανε ένα πολύ ωραίο κείμενο και μας το έστειλε και απετέλεσε και αιτία και, ούτε, και την καταγράφω ούτε το μέσα. Κράξιμο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Δεν απολύτως τίποτα για αυτά. Κύριε, ο αγώνας δηλαδή είναι του κυβερνητικού βουλευτή που πήγε εκεί με του Σκρέκα. Και ο Σκρέκας, λέω το άλλο, το θεσμικό ρόλο. Διότι ως νομικός καλύτερα από τον καθένα τον καταλαβαίνεις εσύ, Αλέκο Αυλονίκη. Ναι. Άλλο η εκτελεστική εξουσία, άλλο η νομοθετική εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Ε? Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ο βουλευτής νομοθετεί. Η κυβέρνηση ελέγχει δια του κοινοβουλευτικής οδού. Αν δια του τηλεφώνου ελέγχει ή συναλλάσσεται, αυτή με συγχωρείς, δεν είναι δημοκρατία. Αυτή είναι μπανανία. Έχεις βάλει ένα πολύ μεγάλο θέμα θεωρητικό ζήτημα, δηλαδή τη διάκριση των εξουσιών. Ένα πολύ μεγάλο μα είναι δυνατόν να διαβάζω και ανάρτηση στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας του κυβερνητικού βουλευτή και να μην έχω ανακοίνωση του Υπουργείου. Να διαβάζω ότι μου έρχεται η Δόμνα Μιχαηλίδου και μ' αρέσει γιατί είναι πανέμορφη γυναίκα και να μην έχω μια ανακοίνωση της Δόμνας Μιχαηλίδου του Υπουργείου. Τι θα κάνει στην Κέρκυρα, ποιος θα συναντήσει, ποιος είναι ο κύκλος των επαφών της. Τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Απόψε μου αρέσει, παρακολουθώ. Μάλλον σου κάνω συνέντευξη. Αλήθεια. Πάντα τα έλεγα. Πάντως... Συγγνώμη, πότε δεν τα είπα. Όχι, στην κουντουρά, δεν λέω αυτό. Δεν θέλω να σε κατακρίνω. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μερικά πράγματα είναι τόσο απλά. Μεγαλώνουμε πια. Τόσο απλά. Μεγαλώνουμε. Ως αλήθειες είναι τόσο απλά. Μα έλα τώρα. Εγώ δεν κρύβω να σου πω ότι πέφτω πολλές φορές στον πειρασμό να λαϊκίσω, να κάνω διάφορα πράγματα. Όχι, δεν λέω για ότι είναι λαϊκισμός ο δικός σου. Να λαϊκίσω, να πω εν πάση περιπτώσει ότι με δικές μου ενέργειες έγινε αυτό. Μα δεν έγιναν με δικές μου ενέργειες. Βοήθησα και εγώ δια τον κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ακούει η κυβέρνηση τι λέει αυτός ο τρελός ο βουλευτής από την Κέρκυρα, από τη Δωδεκάνησο, από την Κρήτη κτλ. Που είναι στην αντιπολίτευση. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως χάσουμε αν δεν κάνουμε δεύτερο τμήμα. Όμως αυτό έχω κουραστεί να λέω. Ότι δεν λειτουργεί το δημοκρατικό μας πολιτικό σύστημα με τη φράση διειδίων ενεργειών, να το καταλάβουμε. Το πολιτικό μας σύστημα, και εκτός των άλλων αυτό, ότι κάνει ένας δήμαρχος ή ένας βουλευτής ή οποιοδήποτε κάτι και από κάτω από στο διαδίκτυο, στα social media, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δήμαρχε. Τι λες, ρε αδερφέ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βλονίτη. Τι λες, γιατί ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, τι ευχαριστίες να δώσει εμένα, την υποχρέωσή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν απόψε εδώ. Που κάναμε αυτή την κουβέντα. Περιμένω να. Χαλαρή ήταν. Δηλαδή, να περιμένουμε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το θέμα των Μαρινών. Ε? Βέβαια, είναι έτοιμη σχεδόν. Ναι. Είμαι περίεργος να δω τι θα απαντήσει αρμόδιος υπουργός, είναι ο υπουργός ναυτιλίας. Ναυτιλίας, ναι. Να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσει. Εκτός και αν έρθει στην Κέρκυρα, είχε μοιράσει και την προηγούμενη φορά καμιά 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 ο ένας. Θα έρθει λέει και ο Κώστας ο Καραμαλής, θα μοιράσει 300 εκατομμύρια για τα φράγματα. Παραρωτιέμαι τελικά, μήπως αρχίσουν, πρέπει να παραγγείλω καμία κάντελα. Ξέρεις πόσο καιρό έχει περάσει από τα φράγματα? Πόσο? 20 χρόνια. 20 χρόνια. Αφού ήμουν εγώ πρόεδρος του Συνδέσμου Υδατίνων Πόρων και είχα παραιτηθεί τότε, έχουμε περάσει από τότε 18. 14 χρόνια. Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης χάθηκε, το πνεύμα του επιζεί. Ο Μαχημάρης λέει να φέρουμε το νερό από την Αλβανία. Θυμάσαι πόσοι υπουργοί μας παραμύθιασαν με τα φράγματα. Κοίταξε, μια κοινωνία που της αρέσει να παραμυθιάζεται, της αξίζει να την παραμυθιάζουν. Κάποια μέρα θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα που θα ρωτάω εγώ σένα και εσύ εμένα και να κάνουμε τέτοιο. Θα θυμηθούμε και ένα τα χρόνια τα παλιά. Ναι. Θα φωνάξω και ένα συνάδελφό σου, τον Τάσο Αλβάνο, για να την κάνουμε την εκπομπή πιο ουσιαστική. Ουσιαστική. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.